και λέει: έχω κόψει τα 4 μου δάχτυλα εγώ. Θέλω να πάω τώρα να με πας πάνω στο Βενιζέλιο. Ήταν λίγο μετά τις 6 το απόγευμα όταν ο κύριος Γιάννης βλέπει ένα γνώριμο πρόσωπο να μπαίνει μέσα στα αίματα στο κατάστημα με τουριστικά είδη που διατηρεί στην Αμουδάρα, ζητώντας του βοήθεια. Ο Δημήτρης, όπως είναι το όνομά του, είχε δεμένη την παλάμη του που αιμορραγούσε και του είπε ότι είχε κόψει τα 4 δάκτυλά του για να τα προσφέρει σε κάποιο φίλο του, ο οποίος ακροτηριάστηκε σε ατύχημα που είχε γίνει λίγες ώρες πριν εν ώρα εργασίας. Κράταγε τα χέρια του μέσα σε μια πετσέτα τυλιγμένα. Μου λέει: Γιάννη, πήγαινε μέσα στο Βενιζέλιο. Και τότε τι έγινε? Μου λέει: έχω ένα φίλο μου, λέει, που το πρωί έκοψε τα δάχτυλά του στην μηχανή που είναι του κυμά, και θέλω να πάω να του τα δώσω τα δάχτυλά μου, γιατί είναι νέος και πρέπει να προχωρήσει τη ζωή του. Όντως, ο άντρας ηλικίας 50 περίπου χρονών που ήρθε στο νοσοκομείο φέρεται ότι έχει κακοποιήσει το χέρι του με κάποιο αιχμηρό αντικείμενο, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Ο ιδιοκτήτης σε κατάσταση σοκ ειδοποίησε το ΕΚΑΒ, ασθενοφόρο του οποίου έφτασε άμεσα στην περιοχή, παραλαμβάνοντας τον άντρα που είχε αυτοτραυματιστεί και μεταφέροντάς τον στο Βενιζέλιο νοσοκομείο, όπου εκείνη την ώρα εξελίσσονταν ένα άλλο δράμα, καθώς οι γιατροί έδιναν μάχη για να σώσουν το χέρι του 29χρονου νεαρού, ο οποίος είχε κόψει τα 4 δάκτυλά του σε μηχανή του κυμά στο κατάστημα που εργαζόταν. Ωστόσο, δεν τα κατάφεραν. Μετά από πολύ ωραίο χειρουργείο, χρειάστηκε ακροτηριασμός του χεριού του 29χρονου από τον καρπό. Και επειδή εγώ δεν ήθελα να δω τα δάχτυλά του, δεν ήταν σοκαριστικό, του λέω το τέτοιο, δες τι γίνεται, του οδηγού του ασθενοφόρου, και το ανοίγει και πράγματι τα δάχτυλά του και τα 4 κρεμόντουσαν. Ο νεαρός 29 ετών ήρθε στο νοσοκομείο με το χέρι του, η άκρα χείρα δηλαδή, ότι είχε πρόβλημα, είχε συνθλιβεί από μηχανή του κυμά, έτσι τουλάχιστον μεταφέρθηκε. Έγιναν προσπάθειες να σωθεί ο αντίχειρας, ο οποίος δεν σώθηκε ούτε αυτό, και δυστυχώς έγινε ακροτηριασμός από τον καρπό εκεί πέρα. Ο 50χρονος Δημήτρης νοσηλεύεται επίσης στο Βενιζέλιο νοσοκομείο με τραύματα στο χέρι μετά τη φρικιαστική απόπειρα. Όπως περιγράφει στην κάμερα της Κρήτη TV ο ιδιοκτήτης του καταστήματος, πρόκειται για έναν άνθρωπο με ιδιαίτερη ευαισθησία και αστήρευτη διάθεση προσφοράς την ώρα που εκείνος μένει σε χώρο που του έχουν παραχωρήσει και μη διαθέτοντας ούτε τα βασικά. Είναι διαφορετικός από εμάς, καμία σχέση δεν έχουμε με αυτόν τον άνθρωπο. Είναι κάτι διαφορετικό, είναι πολύ ευαίσθητος. Όποτε βρει δουλειά εργάζεται. Ό,τι δουλειά να βρει την κάνει. Είχε ένα σκυλί το οποίο του χάθηκε, κάτι έγινε, το έχει πιάσει κάποια ίσως μελαγχολία από αυτό. Πρώτα τρώνε τα ζωντανά που έχει δίπλα και άμα περισσέψει μπορεί να φάει και αυτός. Κανείς δεν μπορεί με ακρίβεια να αναφερθεί στη σχέση που έχουν οι δύο άνδρες που χθες μονοπόλησαν το τμήμα επιγόντων περιστατικών με τα τραύματα και τις παράλληλες σε αυτή τουλάχιστον τη φάση ιστορίες τους.